Επιστρέφουμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε να δούμε τώρα μέσα από τα συμπεράσματα τριών ημερίδων από το Πράσινο Ινστιτούτο τι ακριβώς εξάγεται ως θέμα που είναι και το αντικείμενο επιστολής που στάλθηκε προς τους Υπουργούς Γεωργίας και Περιβάλλοντος σε σχέση με μια προοπτική εκταμίευσης ποσών από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2027, το οποίο ποσό θα κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένους λόγους για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο φυσικά. Όλα αυτά θα τα δούμε με τον κύριο Ηλία Γιαννήρη από το Πράσινο Ινστιτούτο, που είναι μαζί μας μέσω σύνδεσης Skype. Κύριε Γιαννήρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σμυρλή. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, κύριε Γιαννήρη. Γιατί υπάρχουν πτυχές όλου αυτού που λέγεται σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που δεν έχουν προσεγγιστεί, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν τις έχουμε δει και με μία άλλη οπτική γωνία. Θέλω λίγο να μας πείτε επιγραμματικά από τις δικές σας ημερίδες τι βγαίνει που μπορεί να αξιοποιηθεί και μέσα φυσικά από την επιστολή που στείλατε. Ναι. Εμείς συλλάβαμε μία ιδέα να προτείνουμε παραγωγικές αναδασώσεις και όχι απλώς αναδασώσεις με δασικά είδη, αλλά παραγωγικές αναδασώσεις με κτηνοτροφικά δέντρα, με μελισσοκομικά δέντρα και με οποροφόρα δέντρα. Και έτσι να έχουμε σύμμαχο τον αγρότη, να μην φύονται δηλαδή μόνο σε δημόσιες δασικές εκτάσεις και μόνο δέντρα και μόνο με τη λογική της αναδάσωσης που έχουμε μέχρι τώρα, αλλά δέντρα παντού. Μπορούν να αυξηθούν τα δέντρα πάρα πολύ, να υπάρχουν γεωργοδασικά συστήματα και αυτό να ενισχύει και την τοπική οικονομία. Βεβαίως την κλιματική αλλαγή, γιατί όσο πιο πολλά δέντρα φυτεύουμε, τόσο πιο πολύ διοξείδιο του άνθρακα δεσμεύουμε. Αλλά από την άλλη τη μεριά έτσι μπορούμε να απαντάμε σε φαινόμενα όπως είναι η διάβρωση, η ερημοποίηση, η διάλυση των αναβαθμίδων που έχουμε σε όλο το Αιγαίο και γενικά στην Ξερική Ελλάδα, στην Νότια Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες τέτοιες ιδέες τις οποίες προτείναμε και τελικά βρέθηκε ο επιστημονικός κόσμος ομοθυμαδών, μπορώ να πω, να τις υποστηρίξει. Καθηγητές πανεπιστημίου, Ελγοδήμητρα, διάφοροι φορείς και επιστήμονες, δασολόγοι, γεωπόνοι κτλ. Οι οποίοι μπήκαν κάτω από αυτή την ομπρέλα τη λογική των παραγωγικών αναδασώσεων και έτσι ξεδιπλώθηκαν πολλά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία βεβαίως όταν τα είδαμε ως συμπεράσματα και εμείς σκεφτήκαμε ότι τα μαζέψαμε σαν πορίσματα και τα στείλαμε στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να τα λάβουν υπόψη τους για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν είναι πολλά τα λεφτά τα οποία ζητούν αυτές οι παραγωγικές αναδασώσεις, όσο περισσότερο μηχανισμούς. Και θα εξηγήσουμε γι' αυτό. Όταν λέτε μηχανισμούς, τι εννοείτε? Καταρχάς, το σχέδιο ανάκαμψης είναι μια ευκαιρία, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δηλαδή, η χρηματοδότησή του μπορεί να καλύψει σήμερα που μιλάμε αυτές τις ανάγκες. Λοιπόν, το σχέδιο της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας είναι καταρχήν να ξεφύγουμε από τον κορονοϊό, να ανακάμψουμε και από την άλλη τη μεριά να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική κοινωνία και οικονομία και περιβάλλον σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Το συνέλαβαν αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υπουργοί των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά μέχρι το 2027 όλες τις χρηματοδοτήσεις και όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Επομένως, έχουμε ένα πολύ δυναμικό εργαλείο, πολλά χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται, συντονίζονται όλα μαζί με σκοπό από το 2021 μέχρι το 2027 να πετύχουμε την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν, αλλά πρέπει κυρίως να διώξουμε από πάνω μας αυτό το κλίμα της απογοήτευσης και της μη συμμετοχής του κόσμου, της μη συμμετοχής του κοινού. Όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, αλλού μοιάζει σαν να είναι αλλού η ελληνική κοινωνία και αλλού να βαδίζουμε. Πρέπει να φύγει η αίσθηση της απογοήτευσης και της απελπισίας που υπάρχει. Στις παραγωγικές αναδασώσεις, πώς ακριβώς μπλέκονται αυτά τα δύο υπουργεία? Λίγο να το δούμε για να καταλάβουμε και το περιεχόμενο της επιστολής, την οποία φυσικά έχετε στείλει, αλλά δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία μέχρι στιγμής με τα αρμόδια υπουργεία, φαντάζομαι.
κύριε Μέχρι Γιαννίρη. στιγμής δεν έχουμε κάποια επικοινωνία, μα δεν είναι και είναι μόλις προχτές που τη στείλαμε. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τη στείλαμε και σε διάφορα άλλα σε άλλους φορείς, τη στείλαμε σε όλα τα ελληνικά κόμματα, αλλά τη στείλαμε και στα όργανα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να δουν και εκεί ότι υπάρχει και μία δυνατότητα να το δούμε διαφορετικά. Τώρα, να σας πω, πώς εμπλέκονται τα δύο Υπουργεία μαζί. Μιλάει το πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση και σωστά μιλάει για τις αναβαθμίδες, για τις πεζούλες, για όλο αυτό το φαινόμενο που έχουμε, που είναι ένα γλυπτό όλο το νότιο, η Νότια Ελλάδα. Και η Πελοπόννησος και η Κρήτη και φυσικά τα νησιά. Οι πεζούλες ή αναβαθμοί ήταν ουσιαστικά μια τεχνική των προγόνων μας, η οποία δημιουργούσε οριζόντιο έδαφος, επίπεδο έδαφος, αλλά σκαλοπατιαστό, και εκεί υφίοντο ελαιώνες, εκεί υφίοντο αμπέλια κτλ. Και έτσι γινόταν η ελάχιστη δυνατή διάβρωση. Το να συντηρηθούν αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η κυβέρνηση, μέσα ένα από τα σχέδια που έχει, είναι να κάνει εκτεταμένες δασικές αναδασώσεις σε περιοχές οι οποίες είναι δημόσιες δασικές, για να κάνει να αυξήσει τα δέντρα. Εμείς αυτό που προτείνουμε εξειδικεύει κατά κάποιον τρόπο τα μέτρα της κυβέρνησης και λέει ότι θα πρέπει να εμπλακεί ο αγροτικός ο κόσμος, να δούμε με κίνητρα μία διαφορετική αντιμετώπιση της υπαίθρου, ώστε να είναι και καινοτόμα τοπικά ποιοτικά προϊόντα, αλλά και πρακτικές καινούργιες και πολιτικές καινούργιες, αγροτικές, κτηνοτροφικές και δασικές, και αυτό έχει να κάνει με τα αγροδασικά συστήματα. Δηλαδή, τα συστήματα τα οποία δεν είναι μόνο δάσος-δάσος ή δεν είναι μόνο αγρός-αγρός, αλλά συστήματα τα οποία συνδυάζουν και τα δύο και στα οποία έχουν δείξει οι Έλληνες αγρότες ότι έχουν ιδιαίτερη δεκτικότητα. Υπάρχει λοιπόν ένα μέτρο στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το 8-2, το οποίο χρηματοδοτεί τέτοιου είδους αγροδασικά συστήματα, το οποίο όμως δυστυχώς έχει να ενεργοποιηθεί, μας είπανε, από το 2007. Είναι πολλά τα χρόνια από το 2007 μέχρι σήμερα. Αλλά βέβαια τώρα, κύριε Γιαννίρη, εδώ δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ακόμη τι είναι αγρός και τι είναι δάσος στη χώρα μας. Ναι. Ας κλείσει λίγο αυτό το κεφάλαιο με τις αεροφωτογραφίες και το δασικό νόμο, επιτέλους κάποια στιγμή, να ξέρουν και οι αγρότες που πατάνε ή που βρίσκονται και πού είναι τα όρια τους. Και προφανώς αυτό που λέτε να είναι καλοδεχούμενο ως επόμενο βήμα, αλλά αποσαφηνισμένα πλέον τα πράγματα. Κοιτάξτε να σας πω, έχετε δίκιο, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία η οποία είναι μεταπολεμική. Χώρισαν τις χρηματοδοτήσεις και σε κτηνοτροφικές, δασικές, γεωργικές, ενώ υπήρχαν συστήματα τα οποία ήταν μεικτά. Αυτό που εμείς λέμε και μάλιστα είναι καλοδεχούμενο, δεν είναι ότι όταν υπάρχει ένα δεντράκι ξύλωσέ το γιατί θα στο χαρακτηρίσουν δάσος. Αυτό πρέπει να σταματήσει να γίνεται στην Ελλάδα. Και να υπάρχουν συστήματα τα οποία οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, ας πούμε, που βόσκουν εκτάσεις, να θέλουν να έχουν κτηνοτροφικά δέντρα. Αντίστοιχα όμως, κύριε Γιαννίρη, η καλλιέργεια γιατί δεν μπορεί να, είναι να προσθεθεί στο πράσινο ισοζύγιο? Και ας μην είναι δάσος, είναι πρασινά, δεν είναι καλλιέργεια. Αυτό όμως δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα που έχουν προβλήματα και οι αγρότες. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω. Εγώ θα μιλήσω για το αγροδασικό σύστημα της Τζιάς, αλλά ήταν και σε πολλά άλλα μέρη που συνέβαινε αυτό. Στη Τζιά δεν υπάρχει δάσος. Τα δέντρα όμως που έχει η Τζιά την κάνουν να είναι πιο δασωμένη από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Ξέρετε γιατί? Γιατί στους αναβαθμίδες τους, στις πεζούλες τους, φύτευαν βελανιδιές. Και αυτές οι βελανιδιές που φύτευαν, τις φύτευαν για το βελανίδι, το οποίο είναι τέκτηνο τροφική τροφή, αλλά και το δίνανε στη βυρσοδεψία. Και έτσι λοιπόν είχαν ένα συνδυασμό. Στην ίδια γη παίρνανε, μπορεί να ήταν βοσκότοπος ή μπορεί να ήταν καλλιέργεια, παίρνανε όμως και δασικό προϊόν. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο θα πρέπει να περάσει τώρα και θα έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και μεγάλη αποδοχή, ελπίζουμε. Γιατί σήμερα που μιλάμε τώρα, κύριε Γιαννίρη, είναι σε εφαρμογή άλλο? Κάποιο άλλο τέτοιο παράδειγμα υπάρχει σε εφαρμογή σήμερα? Να σας πω. Μας ανέφεραν στις τρεις ημερίδες που διοργανώσαμε το Πράσινο Ινστιτούτο ότι το 31% σήμερα της ελληνικής γης είναι αγροδασικά συστήματα. Είναι κάτι το οποίο
εμείς αγνοούσαμε. Νομίζαμε πάλι ότι είναι χωριστά το δάσος, χωριστά ο αγρός. Ναι. Αγροδασικά συστήματα, δηλαδή αγρή με δέντρα μαζί συνδυασμένα, το 31% του ελληνικού εδάφους. Αυτό το 31% μπορούμε να το κάνουμε 40, 50, 60% και εκεί να δούμε την αύξηση των δέντρων και όχι μόνο σε αμυγώς δασικές περιοχές, που είναι καλό και εκεί βέβαια. Αλλά εδώ έχουμε ένα κοίτασμα, μια δυναμική, η οποία τροφοδοτεί την τοπική οικονομία. Γιατί το τοπικό μέλι θα έχει να κάνει με τα δέντρα που θα φυτέψουμε, τα οποία θα είναι μελισσοκομικά. Mm-hmm. Το τοπική κτηνοτροφία, που υπερβόσκονται πολλές περιοχές και υπάρχει ερημοποίηση, θα μπορούσαν να έχουν κτηνοτροφικά δέντρα όπως είναι οι χαρουπιές, οι οποίες είναι άριστο κτηνοτροφικό δέντρο, δίνει και άριστα προϊόντα και ποιοτικά, και το οποίο βεβαίως κανένας δεν ενδιαφέρεται να φυτέψει, ούτε κίνητρα υπάρχουν γι' αυτό. Δηλαδή ο εμπλουτισμός του φωσκότοπου, ο εμπλουτισμός της γεωργικής γης και όλο και της μελισσοκομείας, όλο αυτό ωφελεί τον τοπικό πληθυσμό και τις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες. Αυτό εμείς εκφράσαμε με το γράμμα που στείλαμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Γεωργίας. Το ύψος των προαπαιτούμενων χρημάτων για την εφαρμογή όλων αυτών που προαναφέρεται μπορεί να διατεθεί. Μα ήδη διατίθεται. Ήδη έχουν κάποια κονδύλια για τους αναβαθμούς, για τις αναβαθμίδες. Τα χρήματα αυτά των αναβαθμίδων είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνήθως. Θα μπορούσαν να είναι συνδυασμένα και μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και τα κονδύλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος να συνδυαστούν και να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το θέμα όμως δεν είναι να φτιάξεις αναβαθμίδες, να ξαναχτίσεις τα παλιά. Το θέμα είναι να έχουν μια παραγωγική δυνατότητα, να δίνουν παραγωγή οι αναβαθμίδες. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί αν δεν δίνουν παραγωγή, πάλι θα ξαναγκρεμιστούν. Επομένως, είναι θέμα και διαχείρισης, αν θέλετε. Δεν είναι να δώσουμε χρήματα, να κρατήσουμε τα εδάφη, αλλά να τα κάνουμε χρήσιμα για τον τοπικό πληθυσμό. Άλλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να υπάρξουν πάντα μέσα από τις ίδιες, από το ίδιο πλαίσιο χρηματοδότησης, κύριε Γιαννίρη, πέρα από αυτές τις αναδασώσεις. Άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με άλλα θέματα επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής, μπορείτε να μας δώσετε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα? Θέλετε να φύγουμε δηλαδή από τον αγροδασικό τομέα, εννοείται? Ναι, αν πούμε ότι πάμε παραπέρα. Γιατί το θέμα κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Ναι, σε πολλούς τομείς, πράγματι. Να κλείσω μόνο το κομμάτι για τη γεωργία. Ναι. Γιατί μας είπαν οι ειδικοί ότι αν αυξηθούν οι υδρομετεωρολογικοί σταθμοί σε 400, μπορούμε να καλύπτουμε με επάρκεια και προβλέψεις κλιματολογικές, να κάνουμε οικονομία νερού, βεβαίως, αλλά από την άλλη τη μεριά να μην πληρώνουμε και τόσα πολλά λεφτά για τις καταστροφές που γίνονται, για το χαλάζι, για πλημμύρες κτλ. Γιατί θα υπάρχει ένα σύστημα πρόβλεψης το οποίο θα μας εξοικονομεί χρήματα. Δηλαδή είναι έτσι πολύπλευρο, πολυπρισματικό όλο αυτό των προτάσεων, γιατί δεν είναι λίγες, είναι αρκετές οι προτάσεις που διατυπώσαμε. Τώρα, όσον αφορά άλλα μέτρα, όπως λέτε. Ένα σημαντικό μέτρο βεβαίως είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση έχουμε μεν το εξοικονομώ αυτονομώ, ένα πρόγραμμα το οποίο πηγαίνει καλά, έχει μεγάλη ζήτηση, αλλά πιστεύουμε ότι δεν έχει αξιοποιηθεί πάρα πολύ και στο έπακρο η δυνατότητα που έχει η ελληνική κοινωνία. Το ενεργειακό λοιπόν έχει να κάνει με την εξοικονόμηση και σίγουρα με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ας δούμε όμως την εξοικονόμηση πρώτα. Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες είναι σταθερής παροχής, όπως είναι η γεωθερμία, όπως είναι οι αντλίες θερμότητας, οι οποίες καθόλου δεν έχουν τύχει κινήτρων. Κανένα κίνητρο. Δηλαδή μπορείς στην αυλή να κάνεις μια γεώτρηση 70 μέτρα και να έχεις για 20 χρόνια, με τη διαφορά θερμοκρασίας από το νερό που θα ανεβοκατεβαίνει, να έχεις εξοικονόμηση για 20 χρόνια θέρμανσης και ψήξης στο σπίτι σου. Είναι ελάχιστοι οι ιδιώτες και κυρίως οι μονοκατοικίες που έχουν μπει στη διαδικασία με τις αντλίες θερμότητας. Και δεν χρηματοδοτούνται μέχρι τώρα ούτε καν συστήματα αυτά της γεωθερμίας, τα οικιακής γεωθερμίας, να σας θυμίσω. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα κοίτασμα αυτό, γιατί παρέχει σταθερή, κάνει εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί δεν γκες πετρέλαιο, κάρβουνο ή ξύλα ή οτιδήποτε φυσικό αέριο για να θερμαίνεσαι. Και δεν είναι μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες που λέτε, όλη η επαρχία θα μπορούσε να έχει βάλει ένα τέτοιο σύστημα. Κοστίζει γύρω στα 10.000 ευρώ
και αν κάνεις απόσβεση στα 3 χρόνια, άρχισε συμφέρει. Αν κάνεις στα 7 και στα 10, αρχίζεις και το σκέφτεσαι. Οπότε εκεί είναι που χρειάζονται τα κίνητρα. Να οθήσουν λιγάκι προς το να πάει προς τα 3 χρόνια η απόσβεση. Ό,τι έγινε με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Κάποτε στην Ελλάδα μπήκαν οι ηλιακοί θερμοσύμφωνες με ένα κίνητρο φοροαπαλλαγή της αγοράς των ηλιακών θερμοσύμφωνων. Και σκεφτείτε ότι φτάσαμε να είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη. Τόσο πολύ ο κόσμος το αγκάλιασε. Επένδυσαν και έβαλαν παντού ηλιακούς θερμοσύμφωνες και σήμερα είναι μέσα στον γενικό οικονομικό κανονισμό. Όταν χτίζεις, πρέπει να βάλεις και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Έτσι θα μπορούσε να είναι και η γεωθερμία. Έτσι θα μπορούσαν να είναι και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Και έτσι να βλέπει και ο κόσμος λεφτά στην τσέπη του μαζί με την προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα συστήματα όμως, επειδή αναφερθήκατε κύριε Γιαννίρη και στο εξοικονομώ, το πρόγραμμα αυτόνομο εξοικονομώ, όλα αυτά είναι τόσο δεδαλώδη και τόσο πολύπλοκα ως προς το... Ναι. Τον μέσο πολίτη που μπορεί να ενδιαφέρεται ενδεχομένως, που καθίστανται απλησίαστα τελικά. Έχετε δίκιο. Το 30, είναι μετρημένο αυτό από μια έρευνα που έγινε. Το 30% διστάζουν να βάλουν τέτοια συστήματα, ακριβώς γιατί μιλούν ότι υπάρχει πολύ γραφειοκρατία. Πάρα πολύ. Βεβαίως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά σε αυτό δεν μας φταίνουν τα κονδύλια, ούτε το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Φταίει το στραβόμενο στο κεφάλι. Να γίνει απλή η νομοθεσία, να μην είναι γραφειοκρατική και να έχουν κίνητρα ο κόσμος. Δηλαδή δεν ζητάει κανένας πολλά. Είναι ένας καλός εξυγχρονισμός που μπορεί να γίνει. Να ρωτήσω κάτι για εξοικονόμηση του χρόνου, επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Γιαννίρη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι άμεσα επίπτωση της κλιματικής αλλαγής ή δεν επιβαρύνει άμεσα την κλιματική αλλαγή. Ίσως εσείς να μου πείτε ότι την επιβαρύνει. Έχει τις δυσμενείς επιπτώσεις. Η στρεβλή και κακή διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί στο σχέδιο ανάκαμψης υπάρχει, προβλέπετε κάτι? Προβλέπεται, αλλά ουσιαστικά για να ενεργοποιηθεί πάλι θέλει την κοινωνία. Εάν δεν στηθεί καλά η κυκλική οικονομία και κυρίως η κοινωνική οικονομία να βοηθήσει, ο ίδιος ο κόσμος, οι τοπικοί πληθυσμοί, αυτά όλα τα μεγαλόπνοα σχέδια που βασίζονται σε μεγάλες επενδύσεις μεγάλων επενδυτών, τα έχουμε δει πολλές φορές πόσο ακροβατικά είναι και συνήθως δεν πετυχαίνουν. Η σταθερή βάση είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που μπορεί να δει και όφελος στην τσέπη του με το φωτοβολταϊκό στη στέγη ή με το γεωθερμικό στην αυλή του και την αντλία θερμότητας. Ο κόσμος που μπορεί να καταλάβει και να συμμετέχει σε προσπάθειες συλλογικές κοινωνικής οικονομίας και κυκλικής οικονομίας. Και αν ο κόσμος ενεργοποιηθεί και φύγουμε από αυτό το κλίμα της απεσιοδοξίας και της μαυρίλας, εκεί πραγματικά τα πράγματα μπορεί να είναι αισιόδοξα. Και ξέρετε κάτι? Το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γίνεται αν δεν συμμετέχει ο κόσμος. Αυτό το τονίζουν με όλους τους τόνους. Γιατί είναι σαν να λένε ότι είναι η ιδιοκτησία του κόσμου. Αν ο κόσμος δεν το καταλάβει, μέχρι το 2027 πολλά προγράμματα θα αποτύχουν. Εάν ο κόσμος δεν το εγκρίνει. Και αν ο κόσμος δεν το εγκρίνει και δεν το καταλάβει, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητάει χρήματα πίσω. Μα εδώ λοιπόν είναι ότι... τώρα είναι υποχρέωση των πολιτικών μας να μεταφέρουν στους πολίτες το περιεχόμενο όλου αυτού του σχεδίου. Να το γνωστοποιήσουν σε όλες τις διαστάσεις και να το κοινωνήσουν. Έχετε δίκιο. Αλλά κυρία Σμυρλή, σκεφτείτε ότι το Νοέμβρη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο σχέδιο χωρίς σχεδόν καμία διαβούλευση. Έγινε σε κάποια γραφεία, μελετήθηκε, έγιναν οι προτάσεις. Αν υπήρχε διαβούλευση και υπήρχαν προτάσεις του κόσμου, της κοινωνίας, των εμπόρων, των παραγωγών, θα ήταν διαφορετικό το σχέδιο που θα είχαμε υποβάλει. Και τώρα ουσιαστικά μέχρι τέλος Απρίλη θα υποβληθεί το καινούργιο σχέδιο. Αυτό το καινούργιο σχέδιο, που το αναμορφωμένο δηλαδή, θα πρέπει να περιλάβει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε τώρα. Και γι' αυτό και εμείς κάναμε αυτή την παρέμβαση, γιατί υπάρχουν διέξοδοι και λύσεις και τρόπος, αρκεί να ενεργοποιηθεί και η ίδια η κοινωνία. Μάλιστα. Και αυτό το έχουμε πει με γράμματα και επιστολές και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό. Ελπίζω και εμείς να βοηθήσαμε λίγο για να τα μεταφέρετε όλα αυτά, κύριε Γιαννίρη. Η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη, πραγματικά. Πάρα πολύ, και δεν συζητάμε τέτοια θέματα δυστυχώς. Ενώ είναι θέματα που έπρεπε ο κόσμος να εμπλακεί. Γιατί είναι δικά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς και αρκετά περιφερειακά μέσα μπορώ να διαπιστώσω έχουν πιάσει το νόημα. Αλλά δυστυχώς η κεντρική δημοσιογραφία βρίσκεται σε αυτά τα πεπατημένη και ο κόσμος κυριολεκτικά δεν έχει πάρει ακόμα χαμπάρι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννίρη για την συζήτηση και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τώρα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που προαναγγείλαμε, το απόσπασμα μάλλον από την εκπομπή «Απέναντι». Χθες βράδυ ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου ήταν καλεσμένος στους «Απέναντι», στο Σταύρο Ρέιλου και τον Χρήστο Τσαλικίδη. Μίλησε για πάρα πολλά θέματα, τα ελληνοτουρκικά φυσικά, αλλά θα δούμε ένα απόσπασμα που έχει να κάνει με το πώς βλέπει τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση, αλλά και τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα εσωκομματικά της αντιπολίτευσης. Πάμε να το δούμε. Από ό,τι προκύπτει από τα πρακτικά, η κυβέρνηση εισηγείται και αποφασίζει και υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί που πηγαίνουν εκεί, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Κέρτσος κτλ. Που μιλούν ως επιδημιολόγοι, λοιμοξιολόγοι και κατευθύνουν την Επιτροπή. Εντάξει, στην Ελλάδα ίσως την δηλώσεις, έχει πει ο Σαρούγης παλιότερα, ο διάσημος, ο φοβερός μας ζωγράφος, αλλά να δηλώσει και λοιμοξιολόγος είναι λίγο υπερβολικό, όπως καταλαβαίνετε. Συχνά η κυβέρνηση τους προηγούμενους μήνες κρύφτηκε πίσω από την Επιτροπή, λέγοντας ότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση αποφασίζει για τα βασικά θέματα, ασκεί πιέσεις στα μέλη της Επιτροπής Σιόδρα για να υιοθετήσουν τις δικές τις θέσεις, και αυτό συχνά έχουμε αποφάσεις οι οποίες δεν υπακούνε ούτε στην ιατρική λογική, ούτε στην κοινή λογική, ούτε στα υγειονομικά δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ότι έχουν ανοίξει για 15 μέρες τα σχολεία, που είναι τα σχολεία διεθνώς είναι πλέον αποδεκτό ότι αποτελούν σημαντική οδό επιμόλυσης, διάδοσης του κοροναϊού, και το ανοίγουμε για 15 μέρες δεν έχει κανένα νόημα. Θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε μετά το Πάσχα. Το ότι το ανοίξαμε για 15 μόνο μέρες, παρότι πολλοί γονείς τα ανάσαναν, το καταλαβαίνω, να σκεφτούν τι ιός θα γυρίσει σπίτι τους, θα γυρίσει. Επομένως, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ή γιατί να παίρνονται αποφάσεις σε όλη τη χώρα, ίδιες, οριζόντιες, οριζόντια μέτρα, ενώ άλλες περιοχές έχουν πρόβλημα και άλλες δεν έχουν. Δηλαδή, γιατί η Κρήτη που δεν έχει κανένα κρούσμα να κλείσει όλη η οικονομία της και όλη η εστίαση και τα πάντα, ή η Κεφαλονιά ή η Ρόδος κτλ., όταν είχε πρόβλημα η Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη. Με αφορμή το τελευταίο που είπατε, κύριε Κούλογλου, εάν η κυβέρνηση πει ότι δεν θα ανοίξουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις την Μεγάλη Εβδομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτό το μέτρο, εάν τελικά ισχύσει? Υπόθεση εργασίας. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε, και σε αυτό το σημείο έχουν εκφραστεί συγκεκριμένες διαφωνίες. Επιτέλους, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να ξαναγίνουν επιστήμονες. Νομίζω πρέπει να ακολουθήσουμε τη συστάση της Επιτροπής. Αν η Επιτροπή πει ότι δεν πρέπει να μετακινηθούμε το Πάσχα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας σίγουρα είναι πάρα πολύ πιεσμένο, πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, έτσι. Τότε νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την Επιτροπή, ανεξάρτητα τι θα πει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εντάξει, αλλά ξέρετε, όταν μια ομάδα, μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, είναι και επίκαιρο σήμερα, για άλλους λόγους. Αλλά όταν μια ομάδα κατεβαίνει στο γήπεδο και δεν βάζει μέσα έναν πολύ καλό παίκτη, οι δημοσιογράφοι και οι παρατηρητές έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν κριτική στον προπονητή. Εξάλλου, αυτό το δικαίωμα της κριτικής πάνω στις επιλογές είναι ένα δικαίωμα το οποίο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατοχυρωμένο και δεν αφισβητείται από κανένα, ούτε και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι ακούει τις διαφορετικές απόψεις και βάζει δόσεις επιτρέπει να υπάρχουν. Εμένα προσωπικά μου έχει πει ότι άμα θες να διαφωνείς με τις επιλογές μου, απλώς
βάλω το όνομά σου από κάτω. Και το βάζω. Επομένως, πιστεύω ότι ο Τσακαλώτος είναι. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι καλές, πρέπει να παρουσιάσει ένα νέο πρόσωπο. Να πει ότι εγώ με αυτά τα νέα πρόσωπα, νέα ηλικιακά, όχι μόνο απαραίτητα, αλλά και ηλικιακά και νέα πρόσωπα, θα μπορέσω να σας κυβερνήσω διορθώντας τα λάθη που έκανα. Σε αυτά τα νέα, σε αυτό το ηγετικό team, πρέπει να είναι και ο Τσακαλώτος, γιατί τα πήγε καλά σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, χωρίς ούτε ένα ευρώ στα ταμεία, και είναι ακόμα δημοφιλής. Και επίσης είναι δημοφιλής και σε στρώματα πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, όταν θέλεις, ας πούμε, να επανασυσπυρώσεις τη μεσαία τάξη, δεν μπορείς να βγάζεις τα δημοφιλή στελέχη σου απ' έξω. Μάλιστα. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Τσακαλώτο. Είμαι με τη λογική. Είμαι με την ανάγκη να υπάρξει μία ενότητα, να παραμερίσουμε προσωπικές διαφορές και πικρίες, όσο και δικαιολογημένες κι αν είναι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό σκοπό. Και ο σκοπός είναι αυτός, να έχουμε μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η κυβέρνηση κάνει καταστροφικά λάθη και σε ορισμένες περιπτώσεις και εγκληματικά λάθη, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, που πέθαναν άνθρωποι σε αποθήκες με 45 κιλά και μέσα στις ακαθαρισίες τους, και το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα με τους εκτός ΜΕΘ. Αυτό, αν υπάρχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί να το αποτρέψει. Τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε πίσω για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.